Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί αποφασίζει ένα βάναυσο χτύπημα στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και ταυτόχρονα μια αφόρητη παράταση στην ταλαιπωρία χιλιάδων Θεσσαλονικίων? Και η απάντηση βρίσκεται στην παραδοχή του ίδιου από αυτό εδώ το βήμα, στην παραδοχή ως μη όφιλε για καθυστερήσεις του έργου που όμως δεν υφίστανται. Παραδοχή από την οποία ο εργολάβος, δυστυχώς για το ελληνικό δημόσιο, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλε και φίλοι, αυτό δεν είναι ένα αναπτυξιακό μοντέλο που μπορεί να πάει τη χώρα μακριά.